έρχομαι μαζί με τη Μαϊτέ, τη φίλη μου για άλλη μια φορά. Να πω, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη εκδήλωση προσυνεδριακή, αλλά αν αυτή είναι η πρώτη του προσυνεδριακού διαλόγου, ποιο θέλει να φιλοδοξούμε να είναι στο τμήμα φεμινιστικής πολιτικής και φίλη του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι είναι μια εντυπωσιακή έναρξη με ένα σημαντικό θηλυκό παρόν στο κόμμα. Και θέλω να σας πω ως τμήμα φεμινιστικής πολιτικής και φίλη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί επιλέξαμε αυτό το σημαντικό ζήτημα της αποτύπωσης της εσωκομματικής ισότητας ως θέμα έναρξης του προσυνεδριακού διαλόγου. Το κάναμε αυτό γιατί θεωρούμε πως ένα καταστατικό είναι το σύνταγμα ενός κόμματος. Αποδεχόμενες και αποδεχόμενοι αυτό το σύνταγμα, εκπορούμε ένα μέρος της ανεξαρτησίας μας οικειοθελώς. Θέλουμε να το κάνουμε. Και αποδεχόμαστε τη συλλογική δράση. Ένα σύνταγμα π.χ. αντικατοπτρίζει τις αρχές, τις παραδόσεις, την φιλοσοφία και την ιδεολογία του σκοπού για την οποία διαμορφώνεται ένα κόμμα, συγκροτείται ένα κόμμα, την εσωτερική του κουλτούρα, τους πόρους και τα μέσα, τον τρόπο που λειτουργεί, τα χρονοδιαγράμματα που θέτει, αλλά εκείνο που κυρίως αποτελεί ένα καταστατικό, ξέρετε, είναι τα ίσα και χωρίς εκτόσεις, δικαιώματα, υποχρεώσεις, ευθύνες των μελών. Ένα καταστατικό αποτυπώνει, θέτοντας τα ζητήματα της ισότητας και της άρσης κάθε αποκλεισμού που συνδέεται με φύλα, φιλετικές ταυτότητες, σεξουαλικότητα, την ευάρτηση της εσωκομματικής δημοκρατίας, την ισοκατανομή της εσωκομματικής εξουσίας. Και αν αυτό είναι κατανοητό, επιτρέψτε μου να σας πω πως η αναφορά στην ισότιμη συμμετοχή των φύλων στο καταστατικό ενός αριστερού κόμματος αναδεικνύει όλον εκείνο τον πλούτο των ιδεών, των ταλέντων, των επιθυμιών που συχνά μένουν στο περιθώριο και της αριστεράς, μόνο και μόνο γιατί φορείς τους είναι οι γυναίκες. Ωστόσο, έχουμε πάρα πολύ καθαρό, συντρόφισσες και σύντροφοι στο τμήμα, ότι η τυπική κατοχύρωση δεν είναι αρκετή, εάν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής αυτού για το οποίο συζητάμε σήμερα. Πολύ συχνά ξεχνάμε ότι η αριστερά εδώ και 100 χρόνια έχει μια ισχυρή παράδοση αποτύπωσης ισότητας στα καταστατικά των κομμάτων της. Πολύ καλά έκανε η Μαϊτέ και αναφέρθηκε στο Μάρξ και στο Λένιν. Γιατί ξέρετε, αξίζει να σκύψουμε και να δούμε πως αν το πρόγραμμα των Βολσεβίκων εκείνης εποχής δεν ανέφερε την ισότητα ως κυρίαρχο παράγοντα, αυτό δεν θα γινόταν σύνταγμα της νεαρής Σοβιετικής Δημοκρατίας για να καταπτύσσουν οι γυναίκες εκείνα τα πρώτα συναρπαστικά χρόνια της επανάστασης ένα σωρό δικαιωμάτων και να έχουν την πρώτη πανευρωπαϊκή άνοιξη δικαιωμάτων που συχνά εμείς οι φεμινίστες ιστορικοί ξεχνάμε να αναφέρουμε. Αλλά και στην Ελλάδα, όποιος και όποια διαβάσει την ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το πρώτο άρθρο του ΣΕΚΕ ήταν ισότητα. Άρα είναι εύλογο να αναρωτιόμαστε γιατί μετά από 100 χρόνια χρειάζεται πάλι να το κουβεντιάζουμε.
χρειάζεται να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις για το αυτονόητο. Ποιον το αυτονόητο? Να έχουμε ίση συμμετοχή, ίση εκπροσώπηση, ίση έκφραση προς τα έξω οι γυναίκες και οι άνδρες που συγκροτούν το πολιτικό μόρφωμα του σύμμαστε. Το σωστό είναι να μην χρειαζόταν μια τέτοια συζήτηση. Αλλά φαίνεται ότι είναι εντελώς απαραίτητη και αυτό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Ελλάδα. Από το ότι είπαν οι συντρόφισσες είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα στα κόμματα της αριστεράς. Παρ' όλα αυτά θα σας πω, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στο άρθρο 2 παράγραφος 7 έχει μια καταπληκτική διατύπωση που δεν ξέρω πόσοι και πόσες την παίρνουν υπόψη, την έχουν διαβάσει ή τη θυμούνται στις καθημερινές πρακτικές. Ακόμα και εγώ που σας κάνω την έξυπνη, με καλά την ξανά ανακάλυψα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, επιδιώκει τόσο στην άσκηση των δικαιωμάτων όσο και στην κατανομή των υποχρεώσεων την αμφισβήτηση των στερεότυπων ρόλων των φύλων, καθώς, προσέξτε με, και την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις διαδικασίες του κόμματος. Το λέει το καταστατικό μας, αλλά παρακάτω αναιρείται το καταστατικό μας όταν μιλάει για ποσόστοση του 1/3. Και μάλιστα κάνει και ένα επιστημονικό λάθος, το επισημάναμε στο συνέδριο συντρόφους της Επιτροπής Θέσεων τότε. Μιλάει για γυναικεία ποσόστοση. Και επειδή στην Ελλάδα, λέω και για τις φίλες εδώ, έχουμε ανεπτυγμένες φεμινιστικές σπουδές στα πανεπιστήμια, βλέπω γύρω μου πολλές συντρόφισσες και φίλες, βλέπω τη Μαρία, τη Γεωργία και από εκεί την Τίνα, είναι καθηγήτριες που διδάσκουν φεμινιστικές σπουδές και είναι στελέχη της αριστεράς. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να διατυπώνουμε ένα τέτοιο πράγμα. Το 1/3 η γυναικεία ποσόστοση. Η ποσόστοση αφορά, έχει μια πολύ συγκεκριμένη διατύπωση. Κανένα από τα δύο φύλλα να μην υποαντιπροσωπεύει. Άρα λοιπόν, έχουμε αυτό το περίεργο, με αυτή την ανέρεση στο καταστατικό μας. Στο καταστατικό μας έχουμε και μια άλλη καινοτομία. Εμείς ως τμήμα φεμινιστικής πολιτικής, εγώ διδάσκω φεμινιστικές σπουδές 30 χρόνια, δεν μπορώ να την καταλάβω συντρόφισσες και συντρόφοι. Υπάρχουν όργανα στο κόμμα βουλευόμενα και μη βουλευόμενα. Και όπου είναι βουλευόμενα, έχουμε ποσοστός. Όπου είναι μη βουλευόμενα, δεν έχουμε ποσοστός. Και σκεφτείτε ότι μη βουλευόμενο όργανο είναι η πολιτική μας γραμματεία. Προσπαθώ να σκεφτώ τη γραμματεία μας να μην δουλεύεται κάθε μέρα από το πρωί ως το βράδυ και να μην παίρνει σημαντικότατες αποφάσεις που καθορίζουν την πορεία του κόμματος. Αυτό είναι μια κατασκευή. Δεν έχει καμία ερμηνεία. Βολεύει όμως πάρα πολύ το να αποφύγουμε την ποσόστοση και βόλεψε στο παρελθόν το να μην χάσουν καμιά θέση οι τάσεις του παραλίγου να οδηγήσουν. Έτσι λοιπόν πρέπει να τα δούμε αυτά. Είμαστε σε μια πορεία προς το συνέδριο. Έχουμε πολύ μεγάλη δυνατότητα και πρέπει να παρέμβουμε γυναίκες και άνδρες για να τα διορθώσουμε αυτά τα πράγματα. Πολύ συχνά μας λένε ότι δεν υπάρχουν γυναίκες. Τα ακούμε μέσα στο κόμμα, ως τελέχη του κόμματος. Οι γυναίκες γίνονται αόρατες όταν είναι η ώρα να πάρουν θέση σε εξουσία. Αλλιώς είναι πολύ ορατές. Είναι πολύ ορατές στο 43% που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ και εξακολουθούν να τον υποστηρίζουν. Πολύ ορατές αυτές οι χιλιάδες γυναίκες που δίνουν τη μάχη της αλληλεγγύης, άξιες συνεχίστριες της εθνικής αλληλεγγύης. Λάλλια πηγή απόκτερ για να γίνουν ορατές οι γυναίκες.
Θα κλείσω με μια παρατήρηση, γιατί με κυνηγάνε αυτά σε κεχητήριο. Ξέρετε τι έλειψε από το κόμμα το δικό μας? Έλειψε μια συνολική στρατηγική ανάδειξης γυναικείων στελεχών. Εδώ η Ρόδος, εδώ και το πείδημα, πάμε για συνέδριο. Πρέπει να κάνουμε τη στρατηγική μας, γιατί δεν είναι μια υπόθεση των γυναικών του κόμματος. Είναι μια υπόθεση δημοκρατίας για το κόμμα μας. Και δεν μπορεί να είμαστε δημοκράτες και δημοκράτησες, αλλά κάτι. Ή είμαστε ή δεν είμαστε. Ευχαριστώ.